Τα κενά στην υγεία εν μέσω πανδημίας έγιναν απλώς πιο φανερά. Δίνουμε τη μάχη με ελλιπές προσωπικό και ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας. Υπάρχουν και οι έξω συνάνθρωποι μας με εξελισσόμενα ή χρόνια νοσήματα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απαιτούμε άμεση στελέχωση με ανθρώπινο και υλικό δυναμικό για να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη. Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 25 χρονών και δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια διανομέας τροφίμων. Στον καιρό της πανδημίας, εργαζόμενοι στον κλάδο, φορτωθήκαμε πλέον ώρες εργασίας, τις περισσότερες φορές απλήρωτες, χωρίς μέτρα προστασίας. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία δουλεύουμε 6 μήνες για να ζήσουμε και τους 12. Φέτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τη δουλειά μας, δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξει η σεζόν για τον καθένα από εμάς, ούτε και πώς θα κρατήσει. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συζητάει για το αν θα δώσει στους εργαζόμενους του κλάδου 300, 500 ή 600 ευρώ επίδομα, ενώ με τους ξενοδόχους συζητάει πόσα εκατομμύρια θα τους δώσει από τα κρατικά ταμεία ως επιχορήγηση. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και τα σούπερ μάρκετ μέσα στην πανδημία βιώσαμε από πρώτο χέρι τα ελλειπή μέτρα ατομικής προστασίας που πολλές φορές οι ίδιοι καλούμασταν να πληρώσουμε, τα εξαντλητικά ωράρια, την αβεβαιότητα για το επίδομα και για την άδεια. Η κυβέρνηση έδωσε το ελεύθερο στην εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει με τα δικαιώματά μας με την άθλια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αξιοποιώντας την πανδημία. Όμως, κανένα πόστο σούπερ μάρκετ, καμία αποθήκη και κανένα e-shop δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εάν δεν υπήρχαμε εμείς. Έλα σε επαφή στην περιοχή σου με το σωματείο σου, την Επιτροπή Αγώνα, έλα σε επαφή με το κόμμα σου, το ΚΚΕ και την νεολαία του ΤΚΝΕ. Διεκδίκησε μαζί μας επιδόματα όχι πείνας, αλλά επιδόματα που ανακαλύπτουν τις ανάγκες μας. Μένουμε δυνατοί, διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή. Μόνο με την οργανωμένη απάντηση των εργαζομένων μπορεί να μπει φρένο στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας. Ταυτόχρονα, παλεύουμε για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος που γεννά μόνο κρίσεις, πολέμους και εκμετάλλευση, για να χτίσουμε ένα νέο κόσμο που θα καλύπτει τα όνειρα και τις ανάγκες μας.